Βήμα 6. Προετοιμασία το επάνω μέρος του σασί. Στο βήμα αυτό θα χρειαστούμε το επάνω μέρος του σασί, θα χρειαστούμε 8 νάιλον ροδέλες, τα 8 ειδικά στηρίγματα των δοκών, 4 βίδες 1 και 5 όγδα και 1 και 3 όγδα, καθώς επίσης και μία ταινία διπλής όψης. Ένα κομματάκι ταινίας διπλής όψης. Παίρνουμε την ταινία διπλής όψης και την κολλάμε στο πίσω μέρος του μπροστά. Του πάνω μέρος του σασί, ακριβώς εδώ. Κατόπιν γυρίζουμε εδώ το σασί μας, με το μπροστινό μέρος εδώ προς τα εμάς. Και βάζουμε τις μεγάλες βίδες, αυτές λοιπόν, τις μεγάλες βίδες τις τοποθετούμε στην εξωτερική μεριά, στις εξωτερικές τρύπες, 1, 2, 3 και 4, επαναλαμβάνω οι μεγάλες βίδες, 2, 3 και 4, και τις μικρότερες βίδες, σε αυτές εδώ τις τρύπες, σε αυτές εδώ, παίρνοντας αυτό εδώ το χαρτονάκι, τοποθετούμε πρόχειρα εδώ επάνω και γυρνάμε με το επάνω μέρος να κοιτάει προς τα πάνω και τοποθετούμε σε κάθε ένα τις νάιλον ροδέλες, σε κάθε μία βίδα. Καθώς επίσης και τα ειδικά στηρίγματα για τις δοκούς. Βήμα 7, σύνδεση των δοκών στην επάνω βάση. Στο βήμα αυτό θα χρησιμοποιήσουμε την πάνω βάση όπως την προετοιμάσαμε στο βήμα 6 και τις 4 δοκούς που έχουμε προετοιμάσει από τα προηγούμενα βήματα. Παίρνουμε τις δοκούς, οι δύο μπλε πρέπει να συνδεθούν εδώ, στην πίσω μεριά, θυμηθείτε εδώ είναι το μπροστινό μέρος. Κοιτάμε λοιπόν να περάσουμε τις τρύπες εδώ, δεν χρειάζεται να περαστεί εδώ, το ίδιο και αυτό εδώ. Ωραία. Και δύο μπροστινές δοκί, δύο ασημένιες. Και είμαστε έτοιμοι. Βήμα 8. Προσάρτηση της κάτω βάσης του σασί.
Στο βήμα αυτό θα χρησιμοποιούμε πρώτα τοποθετούμε τις 8 νάιλον ροδέλες σε κάθε μια από τις βίδες. Μετά τα ειδικά στηρίγματα των δοκών, με την καμπύλη επιφάνεια να κοιτάζει προς τα κάτω, ώστε να αγκαλιάζει τη δοκό. Αφού έχουμε τοποθετήσει όλα, παίρνουμε την βάση, την κάτω βάση του σασί, προσέχουμε ώστε το τετράγωνο, η τετράγωνη αυτή εγκοπή να κοιτάζει τον μπροστινό μέρος. Υπενθυμίζουμε τον μπροστινό μέρος είναι οι δύο ασημένιοι δοκοί, το πίσω είναι οι δύο μπλε και τοποθετούμε επάνω στις κατάλληλες βίδες. Ωραία. Και βάζουμε και τους μηχανισμούς προσγείωσης. Κατόπιν παίρνουμε τις βίδες ασφαλείας. Και τις τοποθετούμε. Τοποθετούμε αρχικά πρόχειρα για να τις σφίξουμε κατόπιν. Θα επιτύχουμε καλύτερο σφίξιμο με τη χρήση ενός κατσαβιδιού. Βήμα 9, βάζοντας τους σημάντες δεσίματος της μπαταρίας και τα μαξιλαράκια αφρού. Το μαξιλαράκι αφρού είναι αυτό εδώ το αυτοκόλλητο. Θα χρειαστούμε ένα ψαλίδι. Το κόβουμε στη μέση. Κατόπιν αφαιρούμε το κάτω μέρος της αυτοκόλλητης ταινίας και το κολλάμε εδώ σε αυτήν εδώ την περιοχή. Ομοίως και με το δεύτερο κομμάτι αφαιρούμε το κάτω μέρος της ταινίας, το κολλάμε πάλι εδώ. Παίρνουμε τους σημάντες δεσίματος της μπαταρίας και με το λεπτό μέρος, βλέπετε έχει ένα φαρδί μέρος και ένα λεπτό, το λεπτό μέρος το περνάμε εδώ πέρα στη δεύτερη εγκοπή και ξανά κάτω, από την κάτω μεριά, το περνάμε πάλι εδώ. Και περνάμε και αυτό εδώ στο εσωτερικό του. Να είναι έτοιμο να δεθεί. Το ίδιο κάνουμε και με το υπόλοιπο. Ώστε να είμαστε έτοιμοι